γυρίσουμε στα δικά μας, στο σημείο 0 βρίσκονται τα τελευταία χρόνια οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές περιπτέρων από τη μείωση των πελατών και της κατανάλωσης. Μπορεί να είναι τουρκική λέξη και να προφέρεται ντεφτέρ, έγινε όμως ελληνική συνήθεια και τον τελευταίο καιρό ανάγκη. Όπως μας κάνανε, πάμε με Δευτέρη. Κυμαίνονται αυτοί που συνήθως πληρώνουν τέλος της εβδομάδας πάνω από το 50 δεν πάνε. Αυτοί που είναι στο μήνα, συνήθως στα 100-150, μπορεί και 200 ευρώ αν είναι πάρα πολύ καλοί πελάτες. Τα τευτέρια τον τελευταίο χρόνο ξαναγύρισαν στα περίπτερα της Αττικής, με ποσά που το μήνα ξεπερνούν και τα 500 ευρώ. Να λένε ότι έχουν ξεχάσει το πορτοφόλι τους ή ότι δεν έχουν λεφτά ή διάφορες δικαιολογίες. Δεν υπάρχει μαγαζί, περίπτερο ή κατάστημα ψηλικών που να μην έχει τουλάχιστον δευτέρι από 500 έως 3.000 ευρώ. Γράψτε και θα περάσω αύριο, λένε οι καταναλωτές, αλλά το αύριο αργεί. Το αύριο πόσες μέρες περιλαμβάνει? Από μια εβδομάδα μέχρι και ένα μήνα. Λέτε να γυρίσουμε πάλι στα δευτέρια, σημειώστε. Όχι, φέρεις μια κότα, σου δίνει. Ο κύριος Χάρης μας δείχνει το δικό του τευτέρι. Μέσα σε αυτό βρίσκονται μικρά ονόματα που έχουν γραφτεί από το Φεβρουάριο και δεν έχουν σβηστεί ακόμα. Έχει έρθει ποτέ κανείς να αγοράσει, να μην πληρώσει και να τον δεις να αγοράζει από άλλο περίπτερο? Ναι, βέβαια. Εντάξει. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον εδώ και χρόνια. Να έχω πελάτη, πολύ καλό πελάτη, και τελικά να τον χάσω για ένα ή δύο πακέτα τσιγάρα. Αναγκαστικά και εμείς όπου μπορούμε, όσο μπορούμε, μέχρι εκεί που μπορούμε. Η κατάσταση για τους ίδιους έχει φτάσει, λένε, στο απροχώρητο, όπως επίσης και για τους καταναλωτές. Όλοι περιμένουν το αύριο, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους.